Κυρίε και κύριοι, χαίρετε και καλώ ορίσατε στην διαδικτυακή τηλεόραση τη Πυριακή Εκκλησία. Θέμα αυτή τη εκπομπή είναι ο μάρτυρε και ποιο καταλληλότερο να μα μιλήσει από τον ομότιμο καθηγητή του Ιστεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Αθήνα, τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλινό, ο οποίο με μεγάλη χαρά δέχτηκε να μα φιλοξενήσει στο σπιτικό του. Πατέρα Γεώργιο, ευλογείτε. Ο κύριο να ευλογεί όλου μα, όπω και την προσπάθεια αυτή τη Ιερά Μητροπόλεω αισθάνομαι δε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την πρόσκληση να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτό το ωραίο έργο. Εύχομαι στο Σεβασμιότατο και σε όλους τους συνεργάτες, του υγεία και δύναμη για μια ευλογημένη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτή τη πρόταση και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα, να ορίσουμε λίγο στην αρχή τι είναι οι νεομάρτυρες. Ο Χριστό μα είπε: Οι εμέ δίωξαν και οι μα διώξουσιν. Αυτό λοιπόν είναι μια αλήθεια που μας απεκάλυψε ο Κύριος και η οποία βρίσκει συνεχή ε, πραγμάτωση μέσα στην ιστορική διαδικασία. Ε, ήδη από τους πρώτους αιώνες ξέρουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μαρτύρων, διότι ο χριστιανός που καταθέτει τη μαρτυρία του υπέρ του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου του διατρέχει πάντοτε τον κίνδυνο να καταλήξει στο μαρτύριο του αίματος. Να μαρτυρήσει δηλαδή και δια του αίματος του υπέρ αυτής της αληθείας της όζουσας αλήθειας του Χριστού. Εκατομμύρια υπολογίζονται οι μάρτυρες της πρώτης περίοδου των τριών πρώτων αιώνων. Το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του συναυτοκράτορά του του ε, Λικινίου έδωσε τέρμα εντός εισαγωγικών σε αυτή την έχηση του αίματος των χριστιανών. Αυτοί λοιπόν είναι οι αρχαίοι μάρτυρες της Εκκλησίας. Έχουμε όμως και τους νεοτέρους μάρτυρες. Καταρχάς ονομάζονται νεότεροι μάρτυρες οι μάρτυρες της περίοδου της οικονομαχίας, 8-9 αιώνας, διότι και τότε εχήθησαν πολλά αίματα για να σωθεί ο ορθόδοξος πίστης απέναντι στη μήνη των ε, οικονομάχων αυτοκρατόρων και των οργάνων τους, κληρικών και λαϊκών. Ουσιαστικά όμως και κύρια νεομάρτυρες χαρακτηρίζονται εις την ιστορία οι μάρτυρες της περίοδου της αραβοκρατίας, τουρκοκρατίας, δηλαδή οθωμανοκρατίας εις την κυριολεξία κατά τους νεωτέρους χρόνους, από τον 15ο αιώνα και εξής που είναι η οθωμανοκρατία αλλά και λίγο ενωρίτερα που είναι η αραβοκρατία. Χαρακτηριστικό είναι... Η... η, ηλικία των νεομαρτύρων. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους νέους σε ηλικία κατά βάση. Κατά βάση μπορεί να ισχύει αυτό το οποίο λέτε, αλλά οι νεομάρτυρες ή οι μάρτυρες της πίστεως, κατά την περίοδο που είπαμε, είναι πάσης ηλικία. Και όχι μόνο πάσης ηλικία, αλλά και παντός χώρου επαγγελματικού, κοινωνικού κλπ. Είναι αγρότες, είναι άνθρωποι των ε, των πόλεων δηλαδή, είναι επαγγελματίε. κυρίως όμως, αυτό έχετε δίκιο, όπως ξέρουμε από τα ονόματα των μαρτύρων της περιόδου αυτής, είναι κυρίως νέοι. Οι νεομάρτυρες αποτέλεσαν απετέλεσαν ένα φωτεινό παράδειγμα για τους δρομιούς εκείνης της εποχής. Ήταν κάποια στιγμή παράδειγμα προς αποφυγήν και το ρωτώ αυτό για να δούμε εν τέλει και ποια είναι η προσφορά των νεομαρτύρων στο έθνος μας. Σύμφωνοι, είναι τεράστιο θέμα αλλά έχει ερευνηθεί επαρκώς έσκατος πάντων ερεύνησε το θέμα αυτό, ομιλών μαζί σας αυτή τη στιγμή, ε, είναι μεγάλη, από το θέσατε έτσι, η εθνική προσφορά των ε, νεομαρτύρων. Βέβαια ε, διατυπώθηκε από εχθρούς της πίστεως, ή ως ένα χαριτολόγημα διατυπώθηκε η γνωστή φράση «Σπάξε με πασά μου να γιάσω». Οι μάρτυρες της πίστεως δεν είναι πισί θάνατοι. Ξέρουν βεβαίως ότι την ομολογία της πίστεως θα την ακολουθήσει ή το μαρτύριο όπως συνέβαινε ε, τις περισσότερες φορές κατά συντριπτική αναλογία. Αλλά αυτοί έδιδαν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό και η ουσία της μαρτυρίας αυτή αυτής έγκυται στην την αμφισβήτηση της, ε, του Κυριάρχου και της εξουσίας του. Διότι μη λησμονούμε ότι σε αυτή την περίοδο από τον 15ο αιώνα και εξής εκείνο το οποίο βαρύνει στις σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι η εθνικότητα όπως την νοούμε εμείς σήμερα μετά την Γαλλική και την Ελληνική Επανάσταση. Εκείνο που βαρύνει είναι η πίστη. Η πίστη ήταν το στοιχείο, το βασικό στοιχείο της εθνικότητας και το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιούσε τους μάρτυρές μας από τον κατακτητή, από τον τύραννο. Δηλαδή είχαμε τα τέσσερα μιλέτια, τις τέσσερις θρησκευτικές εθνότητες ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μόνο θρησκευτικέ εθνότητε γνώριζε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι είχε πρώτον τη δική τη εθνότητα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε και την ε, πίστη, την ομολογία των Τούρκων. Τούρκο είναι θρησκευτική έννοια. Δεν είναι πολιτική. Επειδή όμω η διαφορά μεταξύ των υπηκών τη Αυτοκρατορία ε, εντοπιζόταν στην πίστη. Εμείς εκ των υστέρων νομίζω ότι Τούρκο σημαίνει εθνική διαφορά. Είχαμε το τουρκικό μιλέτη, την μουσουλμανική δηλαδή κοινότητα ή εθνότητα, είχαμε το ρωμαϊκό μιλέτη από τη Νέα Ρώμη, Νέα Ρώμη, Ρωμιός, Ρωμιοσύνη που είναι το ορθόδοξο μιλέτη, η ορθόδοξη υποτεταγμένη υποτελήση στον Σουλτάνο εντός εισαγωγικών υπήκοη, ήταν το αρμενικό μιλέτη, χριστιανικό και αυτό αλλά με τις γνωστές αιρέσεις και πλάνες της Αρμενικής Εκκλησίας και τελευταίο ε, το, ως μικρότερο το Εβραϊκό Μιλέτη, αυτοί που ακολουθούσαν τον ε, Ιουδαϊσμό. Τα τέσσερα αυτά Μιλέτια ήταν τα πόδια που συγκροτούσαν το οικοδόμημα της Αυτοκρατορίας. Επομένως ήσαν όλοι οι ανήκοντες στα Μιλέτια αυτά, ήσαν όλοι ε, ή στον Σουλτάνο στην Οθωμανική εξουσία αλλά είχαν διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ τους στην πίστη. Πρέπει δε να καταλάβουμε ότι επειδή το μουσουλμανικό, το Ισλαμικό μιλέτη στηρίζεται στο το Κοράνι το οποίο με τη σειρά του στηρίζεται ή στην Παλαιά Διαθήκη γι' αυτό το λόγο και τα άλλα μιλέτια αναγνωρίστηκαν επισήμως ως θρησκευτικές κοινότητες, εθνότητες το Ορθόδοξο, το Αρμενικό και το Εβραϊκό, διότι και αυτές είναι θρησκείες που έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Είναι τα θρησκεύματα του Κιτάπ, δηλαδή της Βίβλου. Άρα λοιπόν πρωταρχικός ρόλος η πίστη. Η πίστη. Έτσι λοιπόν η ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως δημιουργούσε μια κίνηση διαφοροποιητική διαφοροποιούσε δηλαδή το ρωμαϊκό Μιλέτη, το Ελληνορθόδοξο Μιλέτη από το, τα υπόλοιπα Μιλέτια και κυρίως το Μουσουλμανικό που ήταν το πρώτο μιλέτι ως το θρήσκευμα του κράτους, της αυτοκρατορίας. Επομένως ήταν πρόκληση για τον δυνάστη και επομένως η πρόκληση αυτή εκφραζόνταν ως αμφισβήτηση της ορθότητος της πίστεως του δυνάστου και επομένως δεν μπορούσε να μείνει απαρατήρητο. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά εθέρμενε τις συνειδήσεις διότι βοηθούσε όλους τους άλλους Ρωμιούς, τους άλλους Ορθοδόξους υποτελήσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ανήκοντες στην Εθναρχία που ήταν η κεφαλή του Ορθοδόξου Μιλετίου της Ορθοδόξου Θρησκευτικής Εθνότητος, αποτελούσε λοιπόν ε, ένεση τονοτική και θερμαντική και ενίσχυε το φρόνημα και αυτό που λέμε εθνικό φρόνημα ενίσχυε την ορθοδοξία των άλλων. Μέσα δε στην ορθοδοξία σώζεται οπωσδήποτε και η εθνική διάσταση, δηλαδή η συνείδηση της καταγωγής και της εθνικής συνέχειας. Αυτό είναι το περίεργο, ξέρετε, για την ορθοδοξία. Ο δυτικό άνθρωπος και ο δυτικό ή δυτικόπληκτος άνθρωπος εργάζεται με κάποιον τρόπο απότομο. Δηλαδή κάνει ε, απότομε τομέ. Δεν μπορεί να καταλάβει την δυνατότητα διασώσεως της εθνικότητας μέσα στην υπερεθνικότητα. Κάτι που το ζούμε εμείς σε μια ορθόδοξη λειτουργία. Με τη χάρη του Θεού ως κληρικός κυρίως, περισσότερο από το λαϊκό στοιχείο, έχω, είχα την ευκαιρία και έχω κάθε μέρα που λέει ο λόγος, την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια διορθόδοξη λειτουργία γύρω από την Αγία Τράπεζα, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, άλλο είναι Σέρβο, άλλο είναι Βούλγαρο, άλλο Ρώσο, άλλο Ρουμάνο, άλλο Έλληνα, άλλο Κινέζο, άλλο Κορεάτη, άλλο Αφρικανό. Οπότε λοιπόν όλο το φάσμα της Ορθοδοξίας περιλαμβάνεται σε αυτή την σύναξη, την λειτουργική σύναξη και γνωρίζουμε, ο Έλληνας γνωρίζει ότι ο Βούλγαρος είναι Βούλγαρος και αγαπάει την πατρίδα του και είναι πρόθυμος να θυσιαστεί για την πατρίδα του και εκείνο, αν είναι Ορθόδοξο, και γιατί να το αποκλείσω, Ορθόδοξο σωστό δηλαδή, δέχεται τα ίδια για μένα. Και όμω ζούμε σε μια υπερεθνική ενότητα, η οποία σφραγίζεται με την παρουσία του Ιησού Χριστού στην Αγία Τράπεζα. Αυτή είναι η διάσωση τη εθνικότητα μέσα στην υπερεθνικότητα. Ε, αυτό δηλαδή δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πρώτον, δεν μπορούν να το καταλάβουν εκείνοι που συγκροτούσαν παλαιότερα την ε, ε, Σοβιετική Ένωση. Ότι είχαμε την πιεστική ηγεσία του, των Ρώσων απέναντι σε όλους τους άλλους σε μια επίφαση διεθνικότητος ή διεθνιστικότητος αν θέλετε και δεν μπορούν να το καταλάβουν και στην παπική εκκλησία όταν έχουμε στην παπική εκκλησία τον Πάπα ο οποίος είναι ουνιβερσάλις επίσκοπος, παγκόσμιος επίσκοπος που γιούρε ύψο, ιδίω δικαίω επιβάλλεται σε όλους τους παπικούς του κόσμου και δεν μπορούν να καταλάβουν την δυνατότητα αυτή να συνεπάρχει η εθνικότητα με την υπερεθνικότητα γύρω από την Αγία Τράπεζα στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστία. Δεν μπορούν να το καταλάβουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν. Κοιτάξτε, η οργάνωσή του είναι τέτοια που και να θέλουν εντό εισαγωγικών δεν μπορούν Εκ να το καταλάβουν. Των πραγμάτων δεν μπορούν να το Πάντω είναι αυτή Γιατί έχουν πάπα, σούπερ επίσκοπο, ο οποίο ε, 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 ρητά και χωρί καμία αντίρρηση επιβάλλεται σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Εμεί έχουμε την κατάτμησή μα η Ορθόδοξη αυτοκέφαλες, εκκλησίες, πατριαρχία κλπ. Και όμως όλοι έχουμε ο καθένας την εθνικότητά του, δηλαδή για να το πω με την Καινή Διαθήκη, εν παντή έθνη που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ο αγαπών των Θεών και ποιών δικαιοσύνην, δεκτός εστίν. Κάθε εθνότητα υπάρχει, είναι ο χώρος που μπορούμε το οροθέσιον που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του εδώ στην Αθήνα, το οροθέσιον δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός ως άτομο, ως πρόσωπο και συλλογικά και να πραγματοθεί ως Ορθόδοξος Χριστιανός στο πλαίσιο της δικής του εθνότητος. Όλες όμως αυτές οι εθνότητες παρά την φαινομενική κατάτμιση συνενώνονται μέσα στη χάρη του Χριστού με κέντρο απόλυτο των Ιησού Χριστών ως Θεό και Σωτήρα. Και αυτή είναι η χαρά της Ορθοδοξής πίστης, η χαρά της Ορθοδοξίας που μπορεί να είναι τόσο παγκόσμια όσο και ατομική. Αυτό Έτσι είναι. Δεν είναι. Είναι παγκόσμια όσο είναι και ατομική παύλα εθνική. Δηλαδή ο Έλληνα ω Έλληνα ε, μπορεί να πραγματοθεί και να γίνει αυτό, στο οποίο τον κάλεσε ο Θεό. Ο Βούλγαρο ο Βούλγαρος, ο Σέρβο ο Σέρβο. Ο Σέρβος. Βέβαια, εδώ και οι γεωγραφικέ συνθήκε παίζουν μεγάλο ρόλο. Στην ιστορία ένα παράγων ε, σπουδαιότατο είναι το γεωγραφικό, το φυσικό περιβάλλον που διαμορφώνει χαρακτήρε, συνειδήσει ή βοηθεί στην ανάπτυξη των συνειδήσεων και επομένω ο, για να γίνει πιο καταληπτό, ο Κορεάτης Ορθόδοξος με τον Έλληνα Ορθόδοξο. Έχουμε τον χώρο μέσα στον οποίο πραγματονόμεθα ως Ορθόδοξοι και εκείνο έχει το δικό του χώρο. Το, το μυστήριο είναι εδώ, αυτό είναι το μυστήριο της πίστεως, ότι έχουμε το αυτό φρόνημα, αν είμαστε Ορθόδοξοι, το αυτό φρονούμεν εν Χριστώ Ιησού και την ίδια συνείδηση, την Ορθόδοξο, εκείνος ως Κορεάτης, εγώ ως Έλληνας, ή εσείς. Να έρθουμε λίγο πάλι στην περίοδο τη τουρκοκρατίας και των νεομαρτύρων. Και αν διαβάσουμε λίγο τα συναξάρια, θα δούμε ότι οι νεομάρτυρες κατά κύριο λόγο ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν φύγει από, τον, από την πίστη τη χριστιανική, είχαν ασπαστεί την πίστη του κατακτητή, έτσι όπω ακριβώ το είπατε, και εκ των υστέρων, και πάλι δημοσίω. Επαναλάμβαναν ε, την ορθή του πίστη, ερχόντουσαν και, και πάλι στο σώμα τη Εκκλησία. Ποιοι ήταν οι παράγοντε εκείνοι οι οποίοι ε, συναισθανόντουσαν ε, πολύ έντονα αυτή την ανάγκη να επιστρέψουν πάλι στην ορθόδοξη ε, πίστη, και εάν ήταν υποχρεωτικό να γίνει αυτή η δημόσια παραδοχή, δηλαδή ε, λένε μερικοί δεν θα μπορούσαν οι ορθόδοξοι να επανέλθουν στο σώμα τη Εκκλησία, αλλά χωρί να εμφανιστούν στον οποιοδήποτε τύρανο και να διατρανώσουν την πίστη τους. Αρχίζω από το τελευταίο. Έχουμε τους λεγόμενους κρυπτοχριστιανούς, κρυπτοχριστιανούς ήδη από τον 14ο αιώνα. Και ο Πατριάρχης Καλέκας τους είχε, Ιωάννης Καλέκας, τους είχε επιτρέψει όταν βρισκόντουσαν μέσα σε αυστηρό και δύσκολο μουσουλμανικό, ισλαμικό περιβάλλον να διατηρούν την πίστη τους χωρίς να την ομολογούν δημόσια και για να αποφύγουν όλες τις συνέπειες διότι το να διώκεσαι δεν είναι εύκολο πράγμα να το αντέξεις. Η χάρη του Θεού βοηθεί αλλά πρέπει να υπάρχει και εσωτερική διαδικασία μέσα στον άνθρωπο για να έχει την χάρη του Θεού σε αυτόν τον αγώνα. Για να αποφευκθούν λοιπόν τα περιπτώσει περιπτώσεις προδοσίας της πίστεως ε, δημιουργήθηκε αυτό το φαινόμενο των κρυπτοχριστιανών. Και ακόμη και σήμερα Έχουμε πολλέ ιστορίε. Δεν ξέρω αν θα παρουσιαστεί ή θα μα δοθεί χρόνο να πούμε έστω μία από αυτέ στο τέλο. Αλλά δεν το λέγω προκαταλαμβάνοντα την μέθοδο που ακολουθείτε. Ε, μέχρι σήμερα υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί. Από την άλλη πλευρά, τώρα, ερχόμεθα στου εξωμότε. Υπήρχαν χριστιανοί οι οποίοι για διαφόρου λόγου εξώμωσαν. Δηλαδή, εγκατέλειψαν την Ορθόδοξο Πίστη και έγιναν μουσουλμάνοι. Ε, αυτό βέβαια προήρχεται από διαφόρους λόγους. Α, δεν είναι μόνο η περίπτωση δωροδοκίας, η υποσχέσεως αξιωμάτων κλπ. Αλλά είναι οι καταπιέσεις. Ακόμη δεν έχουμε και κληρικούς που εξόμωσαν, και επισκόπους ακόμη. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να περάσουμε στην δυσκολία αυτών των ανθρώπων και στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Δεν ήταν πάντοτε προδοσία τόσο απλή, χωρί λόγο, αλλά υπήρχαν τέτοιε πιέσει, ανυπόστατε πιέσει. Δεν μπορούσαν να τι υποστούν, να τι κρατήσουν. Γι' αυτό έχουμε και επισκόπου, επαναλαμβάνω, όχι πολλού, αλλά έχουμε και επισκόπου ε, που ε, ε, αρνιούνταν την ορθόδοξη πίστη. Αυτοί όλοι λοιπόν, α, ακόμη έχουμε και λόγους ε, ε, ερωτικών προβλημάτων, αντιζηλία, ε, η Τουρκάλα ε, φίλη βλέπει τον άλλον χριστιανό, του ζητεί να γίνει Οθωμανός για να την παντρευτεί. Ξέρετε, μια παρένθεση νομίζω είναι χρήσιμη. Όταν μιλούμε για Γενιτσάρους, η μνήμη μας πηγαίνει πάντα εις την Καθημάς Ανατολή και αναφερόμεθα στην Οθωμανική κυριαρχία. Mm -hmm. Γενιτσάρους προς την Ανατολή. Έχουμε γενιτσάρους και προς την Δύση. Πόσοι είναι εκείνοι σήμερα οι οποίοι προδίδουν την πίστη τους για ένα μεικτό γάμο. Διότι στην Δύση, στις ε, χώρες αυτές της Δύσεως που βρίσκονται περιμένουν κάποια ανταλλάγματα. Και συνάπτουν γάμους, θα έχω ζήσει εγώ ως κληρικός στην Γερμανία και ρωτούσα γιατί κάνεις αυτό το γάμο. Γιατί ήθελαν δύο γάμου, Ορθόδοξο και Ρωμαιοκαθολικό ή προτεσταντικό. Και διεπίστωνα τι περισσότερε φορέ ότι ήταν μια υπόσχεση ανέσεω οικονομική και κοινωνική σε εκείνον τον Έλληνα, τον Ρωμιό, τον Ορθόδοξο, που ενυμφεύεται μια αλλοθε... α, α, ετερόδοξη. <ραχαλίες> Πίστη με αντιπαροχή δηλαδή. Πίστη με αντιπαροχή. Αυτό λοιπόν συνέβαινε και τότε. Έχουμε λοιπόν περιπτώσει εξωμόσεω που αναφέρονται σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια είναι δύσκολο να παριθμίσουμε τώρα και θα μας πήγαινε πολύ μακριά να παριθμίσουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις που προκαλούσαν την εξόμωση. Ε, επίσης κάτι άλλο, εκείνος ο άλλαζε την πίστη του είχε πραγματικά, ρεαλιστικά δηλαδή ωφέλη εκ μέρου του Οθωμανικού κράτους. Πρώτα απ' όλα αποκτούσε μια νέα κοινωνική θέση. Το πρώτο δείγμα. Τον έντυναν με τα επίσημα τα λαμπρά και πολύχρωμα α, α, ρούχα των ε, ε, Οθωμανών γιατί εμείς έπρεπε να έχουμε πάντα σκούρα, πάντα μαύρα, να μην ανεβαίνουμε άλογο κλπ. Τον ανέβαζαν στο άλογο, στο άλογο και τον περιέφεραν μέσα στην πόλη στην οποία έγινε η εξόμωση. Οπότε έγινε ε, το γνωστός ως ένας εξ αυτών. Και άρα πελάμβανε, είχε όλα τα δικαιώματα που είχαν οι ανήκοντε στο τουρκικό, μιλέτη: οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτε, οι, οι, Ισλαμ, οι Ισλαμιστέ. Όταν όμω περνούσε ο καιρό, ξυπνούσε μέσα με τη χάρη του Θεού, πάντοτε γίνονται αυτά, ξυπνούσε μέσα το παράπονο εναντίον του εαυτού του. Γιατί άλλαξα την πίστη μου. Έβλεπαν δε εκείνοι οι οποίοι είχαν έστω και αμυδρά σχέση με την Ορθοδοξία, διότι δεν την προδίδει αν έχει σωστή αγιοπατερική σχέση με την Ορθοδοξία, εκείνοι όλοι αντιλαμβάνονται ότι πήγαιναν σε ένα χώρο που δεν απαντούσε στα υπαρξιακά τους προβλήματα. Ήταν απλώς μια λύση ανάγκης εντός εισαγωγικών. Και επομένως, εξυπηρετούσε μια ανθρώπινη ματαιοδοξία ίσως. Μια και ματαιοδοξία και έλυνε κάποια προβλήματα. Πρέπει να δεχτούμε τον ρεαλισμό αυτό. Δηλαδή, γιατί πρέπει να δούμε. με σχολείτε που σα διακόπτω και το γενικότερο περιβάλλον τη εποχή. Πολύ σωστά. Είναι σημαντικό. Πολύ σωστά. Αν καταλάβει κανεί ότι ο χριστιανό δεν μπορούσε να ανεβεί σε άλογο. ή ότι πρέπει να έχει όπω είπα πάντοτε σκούρα. έπρεπε να μην φορεί τα ίδια διακριτικά τα ενδύματα που προδίδουν μια κοινωνική τάξη πάντοτε, η μόδα που λέμε, να μην έχουν τα ίδια ενδύματα με του μουσουλμάνου. Να πω και κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Δεν έπρεπε να. Ε, να πηγαίνουν δύο ε, χριστιανοί μαζί στον δρόμο. Γι' αυτό οι χιώτε ανέβαιναν ο ένας ένα την πλάτη του άλλου, για να δείξουν ότι ο ένα κουβαλιέται, μεταφέρεται από τον άλλο. Γι' αυτό λέμε οι χιώτε πάνε δύο-δυο κλπ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αστείο, δεν είναι ένα ανέκδοτο, αλλά έχει και βαθύτερο ιστορικό, ρεαλιστικό χαρακτήρα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ξυπνούσε μέσα του η ορθόδοξη συνείδηση και αυτό που λέμε φιλότιμο που στην προκειμένη περίπτωση και πάντοτε έτσι είναι, είναι ρωμαϊκό, ελληνορθόδοξο δηλαδή φιλότιμο. Διότι το ίδιο έχουμε γνώρισμα, έχουμε και οι Έλληνε ω Έλληνε, αλλά και ορθόδοξοι, ω Ορθόδοξοι. Οπότε λοιπόν ακολουθούσαν μια πορεία να ξεπλύνουν την ντροπή την οποία είχαν. Πώ θα ξεπληρώνουν η ντροπή αυτή, με την επάνωδο στην πίστη των πατέρων. Εδώ εμφανίζεται ο ρόλο του Ράσου ο ρόλος της Εκκλησίας με την στενή αυτή έννοια της ιεροσύνης ή του μοναχικού βίου πήγαιναν σε γέροντες, γνωστούς γέροντες, εκατοιχούντο την Ορθόδοξο πίστη και αφού τους προετοίμαζαν οι γέροντες, οι οποίοι ελέγοντο ήταν οι αλήπτε των μαρτύρων στην αρχαιότητα, οι προπονητές άλυφαν με λάδι τους αθλητές ε, της πάλης, για να γλιστρούν στι mm. στις λαβές του αντιπάλου. Επομένως οι αλήπτες που προετοίμαζαν δηλαδή για τον αγώνα όπως έχουμε το ε, έλεον με το οποίο να λήφει ο ανάδοχος το παιδί κατά το βάπτισμα για να αντιμάχεται και να αντιπαλέει προς τις μεθοδίες του διαβόλου. Βλέπετε όλα έχουν μια σχέση. Οπότε λοιπόν πήγαιναν στους γέροντες και αφού έμεναν εκεί και έμάθαιναν την άσκηση για να γίνουν πραγματικοί ορθόδοξοι χριστιανοί, χριστιανός ανάσκητος δεν υπάρχει, Οπότε σε κάποια στιγμή ο γέροντας που είχε χάρισμα διορατικό και έβλεπε την καρδιά του προετοιμαζομένου, του έλεγε ήρθε η ώρα που θα είχε την εσωτερική χαρισματική αντοχή να αντιμετωπίσει τη μήνη των Οθωμανών και πήγαινε στον ίδιο τόπο όπου έγινε η εξόμωσή του και ομολογούσε την πίστη του. Αρκετές φορές, όχι πολλές όμως, τους έπαιρναν ε, με το αστείο οι Οθωμανοί. Νόμιζαν ότι τρελάθηκαν, σου λέει, αφήνει τις τιμές και την αναγνώριση που έχεις εδώ. Αλλά όταν ε, σοβα, ε, σοβάρευαν τα πράγματα, τότε ε, τους περισσότερους, τη συντριπτική πλειονοψηφία, τους καταδίκαζαν σε θάνατο. Και έτσι έχουμε τα μαρτύρια των νεομαρτύρων, τα οποία ήσαν, πρέπει να το τονίσω εδώ, ένεση τονωτική της πίστεως, του συναισθήματος, της υπάρξεως όλων των υποδούλων. Ας σκεφτούμε ένα χαρακτηριστικό μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, του Φουστανελά όπως τον λέμε, 17 Ιανουαρίου με τον Άγιο Αντώνιο Τιμάτε, ή στα Γιάννενα. Ο Άης Γιώργης είναι το 1838 μαρτύριο είναι από τους νεότερους ε, ε, νεομάρτυρες. Ε, το μαρτύριό του το παρακολουθούσαν οι χριστιανοί των Ιωαννίνων στα Σοκάκια που ήσαν απέναντι από τον τόπο όπου τον εξετέλεσαν οι, οι Τούρκοι και έβλεπαν και έπαιρναν θάρρο και προσύπχοντο σε σημείο που μετά να πάνε να ζητήσουν και το Άγιο Σώμα του, το λείψανό του για τα περαιτέρω. Και αν απομονώσουμε λίγο το Θεό και τα δούμε με την ξερή ανθρώπινη λογική, τέτοιου είδους γεγονότα και μαρτύρια θα έλεγε κανείς ότι θα φόβηζαν τους υπόδουλους Έλληνες. Κάτι που δεν συμβαίνει, όπως ακριβώ ακριβώς μας χά... το περιγράφεται. Ενδυνάμωνε την πίστη του. Έτσι, εδώ είναι η χάρη του Αγίου πνεύματο. Ε, μου εδόθηκε η ευκαιρία με τη χάρη του Θεού να ονομάσω σε κάποιο κείμενό μου τους νεομάρτυρες τους συνεπέστερους αντιστασιακούς της τουρκοκρατίας, της Οθωμανοκρατίας. Τους συνεπέστερους αντιστασιακούς. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, αν αποτελεί πράξη των νεομαρτύρων μια πράξη αντίστασης. Όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο. Διότι, κοιτάξτε, υπάρχει διάκριση μεταξύ μαρτύρων και ε, ε, ιερομαρτύρων ή μαρτύρων της πίστεως, οι αιρομάρτυρες είναι οι κληρικοί οι μάρτυρες και οι έθνομαρτύρων. Οι έθνομάρτυρες, βέβαια λέμε διαφορά συνειδήσεως, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της συνειδήσεως ενός ανθρώπου παρά μόνον εκ, εκ των εφαρμογών, εκ των εξωτερικών αποκαλύψεων αυτής της συνειδήσεως. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι οι νέομάρτυρες πήγαιναν έτοιμοι να μαρτυρήσουν. Δηλαδή ήξεραν ότι το τέλος της ομολογίας των, θα είναι το μαρτύριο του αίματο. Ενώ οι εθνομάρτυρε, και έγιναν πολλέ εξεγέρσει και επαναστάσει στη διάρκεια τη Τουρκία, τη Οθωμανοκρατία, οι εθνομάρτυρε, ελάμβαναν μέρο στου αγώνε με την ελπίδα ότι θα γευθούν μετά την χαρά των αποτελεσμάτων του αγώνου του. Κανεί δεν έλεγε: Πηγαίνω να πεθάνω, βέβαια. Κι αυτοί ήξεραν ότι ο, 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 ο θάνατο του συντροφεύει. Αλλά υπάρχει μία διαφορά, όπω υπάρχει και μία άλλη διαφορά στα υπερφυσικά σημεία που παρουσιάζονται στους, ε, νέου εθνομαρ... στους ε, νέους μάρτυρες. Έχουμε τη χάρη του Θεού που αποκαλύπτει με θαύματα την παρουσία του Θεού σε αυτόν του Χριστού δηλαδή όπως συνέβαινε και στην αρχαιότητα σε αυτόν που μαρτυρεί. Ο Χριστός ήταν και μαρτυρούσε και αυτός μαζί με τον νεομάρτυρα. Γι' αυτό ο ζυγός γινόταν ελαφρότερος παρόλα τα βάσανα, τα βασανιστήρια κλπ. Οπότε λοιπόν η, ο, εθνο, ο, η, ο Νέο Μάρτης έχει και την σφραγίδα της Χάριτος του Θεού ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Κάτι που δεν έχει ο Εθνομάρτης. Παρόλο που και οι Εθνομάρτηρες τιμώνται με μνημεία όπως ο Αθανάσιος Διάκος, όπως ε, φ, άλλα πρόσωπα ο Ισαΐας Σαλόνων κλπ. Αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει αυτή η λεπτή διαφορά. Επανέρχομαι λοιπόν. Αντίσταση έκαναν οι Εθνομάρτηρες στον κατακτητή και προσπαθούσαν να απελευθερώσουν το γένος που κατευθύνεται αυτό ίσως το δούμε στη συνέχεια τι ήθελαν να απελευθερώσουν τελικά την Ελλαδίτσα του 1830 ή την αυτοκρατορία να την αναστήσουν. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Αλλά ε, θυσία κάνει και αυτός λοιπόν όπως θυσία κάνει και αυτός ο οποίος θυσιάζεται για του Χριστού την πίστη την Αγία. Και στις δύο όμως περιπτώσεις βλέπετε έχουμε για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Είναι αντίσταση λοιπόν. Η συνεπέστερη αντίσταση η οποία θερμαίνει το φρόνημα και τονώνει το φρόνημα όλων των υπολείπων Ρωμιών ήταν η θυσία των νεομαρτύρων. Και πολύ σωστά είπατε ότι αυτό δεν ήταν κάτι το αποκρουστικό, κάτι το εμποδιστικό εις το να έχει κανείς την διάθεση να αγωνιστεί για την πατρίδα διότι ήταν τόσο αγνή η θυσία των νεομαρτύρων και τόση χάρη είχε, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο θεωρητικός, δηλαδή ε, ο θεολόγος, να το πω σωστότερα, ο θεολόγος ημνητής των νεομαρτύρων, τόσο μεγάλη ήταν η χάρη λοιπόν που επηρέαζε και τους άλλους. Από τόσο μα λέτε, Πατέρα Γεώργια, αντιλαμβάνεται εύκολα κανεί, χωρί να έχει διαβάσει ιδιαίτερα, το πόσο σημαντικό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο των νεομαρτύρων ε, Τη περίοδου τη τροκοκρατίας. Ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο τώρα, αν έχω ψάξει καλά, ε, αναφέρεται στην εκπαίδευση μόνο στο βιβλίο των θρησκευτικών τη Τρίτη Γυμνασίου. Και έχει ένα μόνο κεφάλαιο. Γενικότερα, δεν γίνονται. Το θέμα των ομαρτύρων δεν γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι, συνάπτεται μάλλον με όλη την πτώση, την χαοτική πτώση και την χρεοκοπία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παλαιότερα και μέχρι θα έλεγα τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σιγά σιγά έχουμε μια φθήνουσα πορεία αλλά εν πάση περιπτώσει ε, εκρίνεται ότι το παράδειγμα των νεομαρτύρων και των εθνομαρτύρων μαζί, διότι πάνε μαζί ε, είναι, ήταν αναγκαίο να υπάρχει και να προσφέρεται στη μαθητιώσα νεολαία για να δημιουργείται ανάλογο πρόνημα το φρόνημα τη ε, αντιστάσεως αντιστάσεω ει οποιοδήποτε κακό που έχει πνευματικό, ποιμαντικό χαρακτήρα, το πρόβλημα τη αγάπη προ την, πατρίδα και τη διαθέσεω να μείνει η ελεύθερη η πατρίδα για να συνεχίσει την πορεία τη μέσα στην ιστορικό τη ρόλο. Τον ιστορικό τη ρόλο μέσα στην πορεία τη στην ιστορική. Ε, ως όλα πθύνουν και ένα-ένα φεύγει μετά το άλλο, κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχει φύγει ή μάλλον κρίνεται ως μη αναγκαίο, για πολλούς είναι αποκρουστικό το παράδειγμα των μαρτύρων της πίστεως και των μαρτύρων του έθνους. Και προβάλλονται άλλα παραδείγματα. Ένας εκλεκτός φίλος και θεολόγος συνάδελφος, ο διδάσκαλος το επάγγελμα ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, έχει γράψει τελευταία, το ξέρετε, ένα σπουδαίο βιβλίο για την παθολογία των αναγνωστικών της εκπαιδεύσεώς μας. Εμπεριστατωμένη έρευνα και και η κυρία Αυγουστίνου επίσης και αυτή η εκλεκτή συνάδελφος έχει ασχοληθεί και στο ίντερνετ και σε πολλά άλλα, σε πολλές, πολλά άλλα σημεία με, το, με την πτώση των, αναγνω, των αναγνωσμάτων, των όσων δηλαδή διαβάζουν τα παιδιά μας και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ε, μέσα σε αυτή την απίσχνανση από πλευράς εθνικής και πνευματικής, ορθοδόξου, της εκπαιδεύσεώς μας ήταν συνακόλουθο να έχουμε και την ε, απαξίωση της αναφοράς στις θυσίε των ανθρώπων εκείνων στους οποίους εφήρουμε την ελευθερία μας. Ενώ θα ήταν ένα άριστο παιδαγωγικό στοιχείο, όχι μόνο ως εξωτερικό παράδειγμα, τυπικό παράδειγμα, δηλαδή ο τάδε θυσιάστηκε για την πατρίδα, αλλά να δούμε και γιατί θυσιάστηκε για την πατρίδα. Πώς κατανοούσε αυτή την πατρίδα πως ιεραρχούσε τις πατρίδες όπως ο Μάρτης, Εθνομάρτης είναι, μάλλον ε, μάλλον Ιερομάρτης είναι ο Αγίος Κοσμάς ο Ετωλός. Αυτός μας δίδει τον χρυσούν κανόνα της ιεραρχής έως των δύο πατρίδων που έχουμε. Έλεγε ότι η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήινη και ματέα, είναι προδότης, άπαγε της βλασφημίας. Η Ελλάδα είναι η ψεύτικη, η γήινη και ματέα όπως κάθε πατρία, διότι προσδοκόμενα ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα. Αλλά η αληθινή πατρίδα μας υπάρχει εν ουρανή και όμως θυσιάζεται και για την Ελλάδα. Σας έλεγα πριν ή για το γένος εν πάση περιπτώσει και την Ελλάδα μαζί. Σας έλεγα πριν ότι έχουμε την ε, θυσία αυτή, μάλλον έχουμε την ε, συναλυφή, τη συνένωση εθνικότητος και υπερεθνικότητος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Γιώργος Κοσμάς ο Ετωλός θυσιάζεται για το γένο, για το Ρωμαίικο, αλλά θυσιάζεται και για την Ελλάδα ως μέρος αυτού του Ρωμαίικου. Και επομένω λοιπόν όταν κάνει διάκριση των δύο πατρίδων θέλει να προσανατολίσει σωστά τον Ορθόδοξο πιστό εις αυτή την ουρανόδρομη πορεία άνω σχόμεντας καρδίας, πορεία προς τα άνω, αλλά δεν ξεχνάμε ότι χωρίς το κάτω, ορθά βιούμενο, ορθά ελληνορθόδοξα κατανοούμενο, δεν υπάρχει δυνατότητα πορείας προς τα άνω είναι η βάση στην οποία ακουμπάει η σκάλα που θα μα οδηγήσει Πατάτε τα πόδια μα. Προ τον ουρανό. Και επομένω, να γιατί πάλι το λέγω, η, η, επίγεια πατρίδα αποκτά τέτοια σημασία. Αν είναι ένα ε, τόπος τόπο η πατρίδα για να απολαμβάνει κανεί να ζει κλπ. Ε, ευχάριστα, έχω άκοπα, ανέξοδα κλπ. Τότε ε, νομίζω ότι καλύτερα, ορθότερο μάλλον είναι ο λόγο των στοικών που έλεγαν όπου, ε, όπου γη πατρίς και επομένως ο μπι πάτρια, Ούμπι μπι πάτρια έλεγαν στη λατινική γλώσσα. Όπου υπάρχει το καλό, το, η, ευχα, η ευχαρίστηση, η απόλαυση κλπ. εκεί είναι και πατρίδα. Όχι, δεν είναι έτσι. Η πατρίδα μας αγιασμένη από τα πόδια αποστόλων, αγίων μαρτύρων της πίστεως, η πατρίδα μας όπως είπαμε είναι το πλαίσιο συναναπτύξεως και ημών μαζί με όλους τους αγίους μας, μαζί με όλους τους ήρωές μας. Τι λέμε. Ε, μέσα μας έχουμε αίμα ηρώων, είμαστε απόγονοι μαρτύρων. Θυμάμαι αυτό στο κατηγορητικό σχολείο που τραγουδούσαμε και είναι πάρα πολύ σωστό. Και προφανώς αυτή η πατρίδα θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη σε όλα τα επίπεδα και διαχρονικά. Αυτό συμφωνώ απολύτω και με συγκινείτε όταν λέτε σε όλα τα επίπεδα. Η ελευθερία δεν είναι μόνο εξωτερική, το να μην ανήκουμε σε κάποιο τύρανο. Όπω σήμερα το λέμε όλοι και εμεί που ασχολούμεθα με την ιστορία, ξέρουμε ότι ποτέ δεν υπήρξαμε ελεύθεροι από το 1830 και εξή. Είμαστε ένα προτεκτοράτο και υπομόνιμη κατοχή. Η διαφορά είναι ότι σε κάποιε περιόδου σύντομε το σκηνή που μας δένει είναι περισσότερο λάσκο όπως λέμε, ε, χαλαρό άλλοτε γίνεται μικρότερο και επομένω μα πιέζει περισσότερο. Αλλά η κατοχή υπάρχει. Παρόλα αυτά, η πραγματική δουλεία είναι η εσωτερική υποταγή. Και εδώ είναι το παράδειγμα των νεομαρτύρων. Μας, απα, μας, διευκολύνουν να απαλλαγούμε από την εσωτερική δουλεία που είναι η πηγή πάσης δουλείας και της εθνικής και της κοινωνικής. Πρέπει να υποδουλωθεί ο άνθρωπος μέσα στην συνείδησή του, στην καρδιά του, στο κέντρο της υπάρξεως για να είναι και εξωτερικά δούλος. Γι' αυτό έχουμε το εξή φαινόμενο και το έχει περιγράψει ο Μέντελσον Μπαρτόλντι που έλεγε ότι στην, είμαστε περισσότερο ελεύθεροι στη δουλεία από ότι μετά όταν δημιουργήσαμε κράτος. Ο δε Μακρυγιάννης, ο Ρωμιός, ο Ελληνορθόδοξος Μακρυγιάννης αιωνία του Ιμνήμη τι έλεγε. Είναι χαρακτηριστικό, τρομερό λέει. Αν ξέραμε τι κράτος θα δημιουργήσαμε θα, θα δημιουργούσαμε, θα μέναμε άλλα 500 χρόνια κάτω από τους Τούρκους. Διότι τότε είχαμε τιμή, τιμιότη, όπως τη λέει, ελευθερία, αγάπη κλπ. Επομένως υπάρχει εσωτερική ελευθερία, ε, υποδούλωση, η οποία προκαλεί και την εξωτερική υποδούλωση. Στη δουλεία λοιπόν μπορεί να είναι κανείς ελεύθερος, κάτω από οποιοδήποτε τυραννικό καθεστώς μπορεί να είναι ελεύθερος ενώ στην θεωρουμένη ελευθερία, δημοκρατία όπως λέμε σήμερα να είναι πολύ περισσότερο δούλος. Και γι' αυτό προφανώς περισσότερο τώρα α, χρειάζεται μία κατήχηση εκ νέου και στα τη της Ορθοδόξου Πίστεως αλλά και στην ιστορία μας. Ποιο θα Γιατί... ακούει. Ποιο θα ακούει εννοώ αυτού οι οποίοι έχουν το Υπουργείο Παιδεία στα χέρια τους. Ξέρετε, οι παλαιοί έλεγαν ότι όποιο έχει την Κωνσταντινούπολη, είναι αυτοκράτορας. Όταν με την οικονομαχία εμείς εδώ στο Ελλαδικό κάμαμε την επανάσταση με τον Κοσμά, τον Ελλαδικό και τον Αγαλιανό, ένα στρατηγό και πήγαμε να πολιορκήσουμε την Κωνσταντινούπολη, είμαστε οικονόφιλοι ε, ε, εμείς, ενώ εκεί ήταν οι αυτοκράτορες οι οικονομάχοι, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα διότι είχαν την πρωτεύουσα. Και αυτοί το είπαν για πρώτη φορά. Όποιο έχει την Κωνσταντινούπολη, είναι αυτοκράτο. Αυτό λέμε και εμεί. Όποιο έχει το Υπουργείο Παιδεία, διαμορφώνει ένα έθνο. Ε, το πρόβλημα είναι ποιο τύπο ανθρώπου θέλουν να διαμορφώσουν οι έχοντε την εξουσία τη παιδεία μα. Ποιο όραμα έχουν για την παιδεία. Και εκεί λοιπόν εμπίπτει και αυτό το οποίο είπατε. Δεν προσφέρουν τίποτα. Ούτε οι ήρωε του έθνου, αρχαίοι και νεότεροι, ούτε οι μάρτυρε, αρχαίοι και νεότεροι, τίποτε. Διότι είναι, οδηγούν σε ένα πρότυπο ανθρώπου, σε έναν τύπο ανθρώπου, όπου αντι, αντιστρατεύεται και αντιστέκεται τα πρότυπα που μα έρχονται από την καθολική μα Μητρόπολη, που έλεγε ο Κωστή Μοσκόβεωνία του Ημίμη, τη Δύση. Εκεί πιστεύετε ότι εντάσσεται και μια προσπάθεια, μια ομάδα ερευνητών οι οποίοι βλέπουν την περίοδο του 1921 κυρίω με μια αμφισβήτηση όσον αφορά στο πρόσωπο τη Εκκλησία και στην προσφορά τη γενικότερα. Βέβαια, διότι όλα αυτά, ε, η αμφισβήτηση τη προσφορά του Ράσου, α το πούμε συγκεκριμένα, γιατί mm -hmm. η Εκκλησία είναι όλο, όλο το σώμα του, του, των Ορθόδοξων, το σώμα του Χριστού δηλαδή, στο οποίο ανήκουμε και οι Ορθόδοξοι, α, οι Έλληνε. Αλλά ε, η εκκλησία λοιπόν ε, ω ράσο είναι μια μόνιμη θυσία υπέρ της του έθνους ζωής και σωτηρίας. Υπέρ της του γένους ζωής και σωτηρίας. Επομένως δεν πρέπει να προβάλλονται αυτά τα πράγματα διότι δεν θα ε, δεχθούμε με μεγαλύτερη ευχαρίστηση την κατοχή και δουλεία την οποία μας επέβαλαν οι οποιοδήποτε ξένοι και κυρίως οι δυτικοί. Για να δούμε, εν τέλει, Πατέρα Γιώργη, έτσι όπω το λέτε, και ποια είναι η προσφορά του ράσου σε αυτόν τον αγώνα, αν ωφέλει ή αν έβλαψε στο κάτω-κάτω. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλέ μελέτε. κανείς έντιμο ιστορικό δεν μπορεί να πει ότι έβλαψε. Γι' αυτό, εκείνοι οι οποίοι έχουν κάποια συνείδηση ιστορικού, το παραμερίζουν και δεν το χτυπούν. Οι ο λιγότερο κατηρτισμένοι στα ιστορικά το πολεμούν όπως είναι φιλόλογοι διάφοροι ή ο Μακαρίτης Ρογοτέχνης, ο Μακαρίτης Σοσκαρίμπας κλπ. Αιωνία του η μνήμη, δεν ξέρω πώς έφυγε από τον κόσμο, που μιλούν συνεχώς εναντίον του Ράσου, διότι δεν ξέρουν και τις ιστορικές μαρτυρίες. Εκείνοι όμως που ξέρουν προτιμούν να σιωπούν αυτό το θέμα ή αορίστως να λένε ότι ο κλήρος ήταν στο πλευρό του κατακτητού. Πατέρα Γιώργη, η νεομαρτυρική ρίση χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός θέλω να λενε οτι ο κληρος ηταν στο πλευρο του κατακτητου πατερα γιωργη η νεομαρτυρικη ριση χριστιανος γεννηθηκα χριστιανος ηταν αποθανω έχει κάποια απήχηση ή κάποιο συμβολισμό στη σημερινή εποχή κυρίως στους νέους ανθρώπους που βιώνουν και εκείνοι ε, τον δικό τους Γολγοθά. Το πρώτο είναι ότι αυτή καποιο συμβολισμο στη σημερινη εποχη κυριω στους νεους ανθρωπους που έχει διάφορες μορφές εγώ χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω άλλοτε λέγεται εγώ Ρωμιός γεννήθηκα mm -hmm. που είναι ορθόδοξος χριστιανός Έλληνας. Και άλλο είναι ότι εγώ... Έλληνας γενιά, Έλληνα θα πεθάνε. λοιπόν έχει διάφορε μορφέ. Και είναι συνήθιση στα μαρτυρολόγια τη της τη ο Οθωμανοκρατίας και φαίνε, μπορεί να, τα βρει, να κανεί αυτέ τι φράσει στα μαρτύρια, διηγήσει του μαρτυρίου δηλαδή που παραθέτει στο σπουδαίο βιβλίο του Νέων Μαρτυρολόγιων ο Άγιο Νικόδημο Ο Αγιορήτης. Ε, λοιπόν, όλα αυτά ασκούν μια τεράστια δυναμική στην ψυχή των νέων και κυρίως μπορούν να προβάλλονται, όπως γίνεται, σε παλαιά ε, εγκόλπια των κατηγητικών σχολείων. Δηλαδή ο μόνος χώρος ο οποίος συνεχίζει με τα εγκόλπια αυτά των κατηγητικών σχολείων, τα βιβλία δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατήχηση, ο μόνος χώρος που το κάνει αυτό είναι ο εκκλησιαστικός χώρος, κατά κανόνα. Από έξω έχουμε κάποιους κυρίω λογοτέχνες και λοιπά, που καταφεύγουν σε τέτοια παραδείγματα αλλά είναι ελάχιστα αυτά τα παραδείγματα. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε τους λεγόμενους παιδομάρτυρες. Δεν είναι μόνο νέο μάρτυρες χρονολογικά αλλά είναι και οι νέο μάρτυρες ηλικιακά. Ε, η Αγία Κιλίνη επί παραδείγματι. Δύο παιδιά κάτω επί της, στην Ελληνική Επανάσταση γιατί συνεχίζονται οι νεομάρτυρες και στην Ελληνική Επανάσταση και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της δουλείας. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα παιδιών νέων που θυσιάζονται. Στην αρχαία εκκλησία είχαμε τον Άγιο Κύρικο, ο οποίος όταν η μητέρα του ομολογεί την πίστη της η Αγία Ιουλίτη ότι είναι χριστιανή, λέγει και το παιδί δύο περίπου ετών και εγώ είμαι χριστιανός. Και στην αρχή το πήραν στα αστεία, αλλά μετά κατάλαβαν ότι κάτι είχε μέσα του που το έλεγε, και το οδήγησαν και αυτό στο μαρτύριο. Γι' αυτό βλέπουμε μία μάνα στη Μονή Πετράκη. Υπάρχει μία ωραία αγιογραφία, μία γυναίκα κανονικού αναστήματος και ένα παιδάκι δίπλα της. είναι η Αγία Ιουλίτη και ο Άγιος Κύρικος, ο γιος της. Αυτό λοιπόν είναι ένα τονοτικό μέσο στην συνείδηση των παιδιών μας και θα μπορούσε να προβάλλεται αλλά για να έχουμε συνέπεια Πρέπει να έχουμε το ίδιο φρόνημα και στα παιδιά που δέχονται, που προσλαμβάνουν αυτά τα μηνύματα. Τι θέλω να πω. Αυτοί οι μάρτυρες της πίστεως σε μικρή ηλικία ζούσαν σε ένα περιβάλλον που τους ετοίμαζε συνεχώς, χωρίς λόγια, για το μαρτύριο. Ε, το όλο κλίμα μέσα στο οποίο ζούσαν, τι ήταν. Η αγάπη προς τον Χριστό και κατά συνέπεια και η αγάπη προς την πατρίδα, όπως και αν νοήσει κανείς την πατρίδα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως υπήρχε ανοιχτό το έδαφος για να ανταποκριθούν στο, στο μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από τους νεομάρτυρες. Σήμερα υπάρχει αυτό. Αυτό να Ακόμη να και στην οικογένεια. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το, 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 περίβλημα σήμερα. Υπάρχει αυτό το υπόβαθρο τόσο ώστε να εξοπλιστούν οι νέοι και να ετοιμαστούν για το σύγχρονο μαρτύριο. Από θα το ήταν βλασφημία αν ναι, έλεγα ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει αλλά σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Πώ ορίζεται, γιατί το ένα ένας είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια, είναι η ενορία, είναι το σχολείο. Η οικογένεια έμεινε ο βασικό παράγων σε αυτά τα θέματα, διότι με την ενορία μπορεί η οικογένεια να μην έχει καμία σχέση. Και το σχολείο μπορεί να απομακρύνεται τελείω, όπω είναι λειτουργεί σήμερα κατά κανόνα το σχολείο, ώστε να, να δίνει αρνητική επίδραση στα παιδιά μα. Ξέρετε, να χτίζει οικογένεια είναι το τραγικότερο. Ε. Να χτίζει, να οικοδομεί η οικογένεια ένα ευσεβή πατέρα, μια ευσεβής μάνα, όχι ευσεβιστή. Σωστό Ελληνοορθόδοξο, σωστό δρομιό. Και να τον κρεμίζει αυτό το οικοδόμημα το σχολείο. Γι' αυτό πρέπει να έχει ένα ανεπτυγμένο ανοσοποιητικό σύστημα το παιδί και αντιστάσει ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τον γκρέμισμα που γίνεται από το σχολείο. Η ενορία επίσης, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει. Πολλέ φορέ μου λένε πολλοί όταν ομιλώ, ε, γιατί δεν τα ακούμε αυτά, γιατί δεν μα τα λέτε. Λέω, με συγχωρείτε, μήπω πρέπει να τα λέμε στην πλατεία ομονία, πώ θα τα ακούσετε. Στην τηλεόραση δεν ακούγονται, ούτε μα ε, βοηθούν, μα επιτρέπουν. Να είναι μια ευλογία τώρα. Να γίνει, απα, ενώ έχω πολλού δισταγμού για την εκκλησιαστική τηλεόραση, σα το έλεγα και πρώτη εγγραφή, διότι είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά α μην ξεκινήσουμε με τη δυσκολία από την άλλη πλευρά είναι μια δυνατότητα μεγάλη για εκείνους πάλι που θέλουν. Γιατί μπορεί να υπάρχει το κανάλι μετά, κανονικό κανάλι της Εκκλησίας πυρεό, της Εκκλησίας της Ελλάδος κλπ. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει θέληση να ανοίξει αυτό το κανάλι. Επομένως και στα παιδιά μας για να δεχθούν το μήνυμα των νεομαρτύρων πρέπει να υπάρχει ήδη έτοιμη εσωτερική καλλιέργεια. Το χωράβι έτοιμο για σπορά. Έτσι όπω το θέτετε την προσωπική ευθύνη του καθενό, είναι σαν τα παιδιά στο σχολείο που όταν γράφουν καλά λένε πέρασα και όταν κόβονται κάπου λένε με άφησε ο καθηγητή. Έτσι. Πολύ σωστό Ψυχολογημένο. Θα ήθελα ολοκληρώνοντα, Πατέρα Γεώργη, να μα πείτε τι είδου νεομάρτυρε εντό εισαγωγικών χρειαζόμαστε σήμερα, σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια εποχή που όλοι λέμε ότι είναι πικρή, με την οικονομική κρίση την οποία βλέπουν οι περισσότεροι, αλλά με μια βαθύτερη. Πνευματική, σιγά σιγά, να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει. Δεν το γνωρίζω. Θα μα το πείτε εσεί τι είδου νεομάρτυρε χρειαζόμαστε σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι μαρτύριο του αίματο ή το μαρτύριο του αίματο θεωρείται από πολλού ότι είναι ξεπερασμένο πια. Και όμω, αν λάβουμε του Κυπρίου, του αδελφού μα, ω παράδειγμα, το 1955, η ΕΟΚΑ Α και λοιπά, λοιπόν, είχαμε πάλι νεομάρτυρε και εθνομάρτυρε μέσα στην νεολαία, μάλιστα. Επομένως το μαρτύριο δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μόνιμη υπόθεση. Είτε ως μαρτυρία Χριστού με όλη την ύπαρξή μας, είτε ως μαρτύριο του αίματος. Θυσία δηλαδή, αυτοθυσία. Θυσία της ζωής μας. Επομένως και τα δύο μαρτύρια χρειάζονται πάντα. Και πρέπει να υπάρχει σχετική καλλιέργεια σε οποιοδήποτε χώρο, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι είτε είναι παιδεία, εκπαίδευση καλύτερα, που μπορεί να προσφέρει αυτή την καλλιέργεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πάσα στιγμή, ακόμη και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, οικονομικών δυσκολιών. Για να μην φτάσει κανείς στην απελπισία, χρειάζεται οικοδομή μέσα του ορθοδόξου φρονήματος. Χωρίς να κατηγορώ κανένα και να καταδικάζω, αλλά ε, θρηνώ και οδήρωμαι για τα αίτια που οδηγούν κάποιον άνθρωπο να φτάσει στην αυτοκτονία. Και έχουμε χιλιάδες αυτοκτονίες σήμερα τα αίτια τα οποία είναι κυρίως εσωτερικά. Γιατί φτάνει στην απελπισία ένας άνθρωπος. Αν δεν έχει κάποια προσδοκία δεν είναι δυνατόν να νικηθεί η απελπισία, η τάση προς την απελπισία. Εμείς έχουμε την μεγαλύτερη προσδοκία που είναι αιώνια. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα. Αυτό πρέπει να θρέφει την καρδιά και τη συνείδηση ενός Ορθοδόξου και μάλιστα νέου. Οπότε ζει μέσα σε μία αισιοδοξία όχι ως ε, αυτό που λέμε συνήθως, ένα, ε, μια κατάσταση χαζοχαρούμενου ανθρώπου, όχι. Αλλά αισιοδοξία ότι ο Χριστός είναι τελικά ο νικητής της ιστορίας. Ο Χριστός είναι νικητής των σατανικών, των δαιμονικών δυνάμεων. «Και εγώ νικώ μαζί Του, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Αν δομηθεί μέσα μας αυτή η συνείδηση, τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε αντίξω η κατάσταση. Πάλι επαναλαμβάνω με μια χαζοχαρούμενη προσδοκία. Έλεγαν οι αρχαίοι τα αύριο ε σε τάμινον, ίσως το αύριο να είναι καλύτερο. Όχι γι' αυτό, διότι εμείς έχουμε δεδομένη προσδοκία με δεδομένο τέλος. Προσδοκόμενα ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα στον κόσμο που μπορεί να σκοτώσει αυτή την προσδοκία μας και όσο υπάρχει αυτή η προσδοκία που στο τέλος έχει τη συνάντηση με τον Ιησού Χριστό στη Δευτέρα Παρουσία και στην αιωνιότητα ζούμε όπως Απόστολος Παύλος. σπέμδομε με αναλύσε και στην Χριστό είναι. Να φύγω το γρηγορότερο για να είμαι κοντά με τον Χριστό. Όχι αυτοκτονώντας όμως. Όταν εκείνος θελήσει. Αυτή λοιπόν, αυτό είναι το φάρμακο για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε αντίξωη κατάσταση. Και αυτό λέγεται Φάρμακο μαρτυρίας. Η διάθεση μαρτυρίας. Μαρτυρία για τον Χριστό και ετοιμασία για οποιοδήποτε μαρτύριο. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, το μήνυμα της Αναστάσεως, πατέρα Γιώργη, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα και για την παρουσία σας στη διαδικτυακή τηλεόραση της Πυριακή Εκκλησίας και για την φιλοξενία σας ε, στο σπίτι σας. Η φιλοξενία αφήστε την. Οι τέσσερις τύχοι είναι και <laughs> <laughs> <είναι. laughs> εδώ μαζευτήκαμε, αλλά κάτι άλλο. Ε, δεν θέλω να κολακέψω, Ξέρετε όμω την αγάπη και τον σεβασμό μου προ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιό. Και προ όλου του ιεράρχε μα, οι οποίοι μένουν σταθεροί και ακλόνητοι στην ελληνορθόδοξη παράδοσή μα, στην ρωμαϊκή παράδοσή μα. Να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα στο πλευρό σα και στη διάθεσή σα. Όσε δυνάμει έχω, θα τι προσφέρω και για την εξυπηρέτηση του σκοπού που αρχίζετε ήδη να υπηρετείτε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Χαίρετε.